Επιστρέφουμε με Super League 2, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη μάχη για τα play-off. Να δούμε και με εκκρεμότητα τον αγώνα Πλατανιάς ΠΑΣ Γιάννενα αύριο. Τι ακριβώς συμβαίνει στην αγωνιστική και στη βαθμολογία. Αποτελέσματα λοιπόν 18ης αγωνιστικής. Λεβαδιακός Δόξα Δράμας 3-2, Παναχαϊκή Εργοτέλης 2-0, Απόλλων Λάρισας Χανιά 0-1, Απόλλων Πόντου Καραϊσκάκης Άρτας 1-3, Απόλλων Σμύρνης Κέρκυρα 2-1, δύσκολη νίκη για τον Απόλλωνα. Πλατανιάς ΠΑΣ Γιάννενα αύριο απευθείας στις 4 η ώρα από την ΕΡΤ Sports. Βαθμολογία ΠΑΣ Γιάννενα με το παιχνίδι λιγότερο 40, Απόλλων Σμύρνης 36, Χανιά Λεβαδιακός 34, Καραϊσκάκης Άρτας 31 βαθμούς, Εργοτέλης έχει 28 στην πρώτη εξάδα. Απόλλων Λάρισας 27, Παναχαϊκή 25, Δόξα Δράμας 23, Πλατανιάς παίζει αύριο 20, Κέρκυρα χωρίς βαθμό και Απόλλων Πόντου στους μείον 3. Επόμενη αγωνιστική, Καραϊσκάκης Άρτας Απόλλων Σμύρνης, Κέρκυρα Πλατανιάς, Απόλλων Πόντου Απόλλων Λάρισας, Δόξα Δράμας ΠΑΣ Γιάννενα, Εργοτέλης Λεβαδιακός Χανιά, Παναχαϊκή για τη 19η αγωνιστική. Και πάμε να δούμε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις των αγώνων της αγωνιστικής. Απόλλων Λάρισας Χανιά 0-1. Οι παίκτες του Αλέκου Βοσνιάδη πέτυχαν πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στον γηπεδούχο Απόλλων της Λάρισας, του Άρια Μπελά, χάρη στον Ουσμάν Σούντουρα, και συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις με σερή νικών. Είναι το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο αποτέλεσμα για τους Χανιώτες, ενώ στον αντίποδα οι Λαρισαίοι εξαιτίας της εν λόγω ήττας απόλυσαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν το στραβοπάτημα του Εργοτέλη και βρίσκονται ένα πόντο κάτω από τη ζώνη που οδηγεί στα play-off. Ο Σουντουρά ήταν αυτός που κέρδισε την αποβολή του Καρατάσιου 3 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, ενώ πέτυχε και τον γκολ, το οποίο έκρινε την αναμέτρηση 12 λεπτά πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Προηγήθηκε πάσα του Νίκου Βρετού, που στο 66 είχε αντικαταστήσει τον ξενοφόντα Πάνη. Λεβαδιακός Δόξα Δράμας 3-2. Έβδομο νικηφόρο αποτέλεσμα για τους βιωτούς του Σωτήρη Αντωνίου στα 9 τελευταία παιχνίδια και τελευταία ήταν στις 16 Δεκεμβρίου από τα Χανιά στα Περιβόλια με 2-0 τότε. Έχει προωθηθεί και ο Σαμπανίδης και ο Αποστολίδης αλλά και ο Ρόβας. Τελικά η επιλογή είναι εκεί όπου ήταν από την πλευρά. Με τον Σιώπη η κεφαλιά και τον γκολ. 1-0 στην πρώτη επαφή με την μπάλα ο Σαμπανίδης. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο έκτο λεπτό, Λεβαδιακός Δόξα 0-1 με το σκόρερ να πανηγυρίζει. Εκτελείται η κεφαλιά, περνάει από αρκετούς, δοκάρει και στη συνέχεια το 1-1 με τον Ιωαννίδη, ο οποίος βρέθηκε σε κέριο σημείο, ισοφαρίζει στο 14ο λεπτό. Μεχία. Προσπάθεια και πάλι σε ένα χώρο που ελίσσεται με τον Πολέτο, ανάμεσα σε 2-3 παίχτες. Περνεί την πρώτη κόντρα, θα ψάξει το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 2-1 με τον Πολέτο, ο οποίος τόλμησε σε αυτή την διείσδυση που έκανε και με το διαγώνιο σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 61ο λεπτό, προβάδισμα για τον Λεβαδιακό. Μπαστιάνος, ανάμεσα σε δύο, ελευθερώνεται το σουτ, γκολ! Εκπληκτικό τέρμα από τον Μπαστιάνο, 3-1 στο 71ο λεπτό, δίνοντας μια κατεύθυνση τέτοια που δεν μπορεί να αντιδράσει ο Ηλιάδης. Τώρα με τον Χάμον. Μπάλα θα γυρίσει και πάλι με τον Κόντο. Σέντρα και τον γκολ. 3-2 στις καθυστερήσεις. Να λοιπόν, ο Σαμπανίδης είναι αυτός που όπως ξεκίνησε το μάτς, το ολοκληρώνει. Απόλλων Πόντου, Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης Άρτας 1-3 στο γήπεδο του Μακεδονικού. Η Αρτινή του Γιώργου Πετράκη ήταν εκείνοι οι οποίοι πήραν προβάδισμα στο 27 μετά από παλιά από τον Χατζη Στραβό και πολύ ωραίο ιδανικό τελείωμα από τον Κιβελίδη παρά τη μη ιδανική φορά σώματος. 5 λεπτά αργότερα στο 32, το σύνολο από την Άρτα έβαλε γερά θεμέλια χάρη σε δεύτερο τέρμα από τον Κούστα σε μια περίπου παρεμφερή φάση και μετά από ακόμα ένα όμορφο συνδυασμό. Στο 51 η Καλαμαριά μπήκε εκ νέου στο μάτς με τον Χριστοδούλου μετά από φάση διαρκές να πραγματοποιεί το 2-1 και να προσδίδει νέα τροπή στην αναμέτρηση. Όμως το 86 ο δανεικός από τον Αστέρα Τρίπολης 21 ετών Χρήστος Αλμπάνης, αν και από αριστερά έκανε πολύ ωραία κούρσο και με άψογο δεξί πλασέ έγραψε το 3-1 και τον επίλογο του παιχνιδιού. Ο στόχος μας Σάρτας είναι μέρα με τη μέρα να μπορεί να βελτιώνεται και να εξελίσσεται, διότι έχουμε σπουδαίους παίχτες σε καλές ηλικίες και νομίζω ότι είμαστε μια πολύ καλή οικογένεια και μέσα από την καθημερινότητα και τη σκληρή δουλειά θα διεκδικούμε πράγματα κάθε Κυριακή, όπως στο επόμενο σπουδαίο παιχνίδι που έχουμε στην έδρα μας με τον Απόλλων Σμύρνης. Οι εμπειρίες είναι πολλές, θέλω να το ζήσω αυτό και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα μου. Τώρα έχετε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Απόλλων Σμύρνης.
Ναι, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε, νομίζω, τους ίδιους στόχους πάνω κάτω. Είναι εντός έδρας. Σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας και εκτός φυσικά πάμε για την νίκη. Και σε αυτό το μάτς θα πάμε για την νίκη, εννοείται. Παναχαϊκή Εργοτέλης 2-0. Η ΑΧΕΗ με νέο αφεντικό στο διοικητικό τιμόνι τον Γιώργο Μπάρλο, που έδωσε υπόσχεση για νέα εποχή και νέα πνοή στην πολύπαθη πατρινή ομάδα, τον Σοκράτη Φρυδόπουλο, που αναλαμβάνει νέος προπονητής αντί του Πέτρου Δημητρίου στα επίσημα, με βοηθό του τον Αλέξη Σπηλιόπουλο, ο οποίος οδήγησε τους πατρινούς στο εν λόγω 2-0 επί των κριτικών. Κέρδισαν την μπάλα, πήρε ο Μασούρας, κρατάει, έχει τον Κυνηγόπουλο, προτίμησε να παίξει με τον Τσελεπίδη παλιά του για τον Μητίδη που θέλει να περάσει την μπάλα πάνω από τον αμυντικό του Εργοτέλη. Κρατάει, γυρίζει την μπάλα σε θέση φόρνα, το 1-0 γίνεται από τον Μαυριάν, έχω δει καλά, 1-0 η Παναχαϊκή στο 13, αυτή είναι η αντίδραση και το χαμόγελο από τον προπονητή της ομάδας της Πάντρας, τον Αλέξη Σπηλιόπουλο. Παναχαϊκή Εργοτέλη 1-0, θυμίζω απευθείας μετάδοση της Set Sports από το γήπεδο της Αγίας εδώ στην Πάτρα. 1-0, τον κόλ του Μαυριά. Καλό εκτελεσμένο, πέρασε η μπάλα. 2-0. Ο Νέστορ Μητίδης είναι αυτή τη φορά ο σκόρερ. Επιβραβεύει την εξαιρετική του απόδοση στο σημερινό παιχνίδι. Με μία επαφή στην μπάλα, στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Καλογεράκη και ζευγαρώνει τα τέρματα της ομάδας Παναχαϊκής. Καλύτερο, ιδανικότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να ονειρευτεί, φαντάζομαι, η νέα διοίκηση και ο κύριος Μπάρλος. Πήραν οι παίκτες Παναχαϊκής ανάγκογλου. Ευνοήθηκε ο Μητίδης, θέλει να πάει μέτωπο. Κάνει την κίνηση ο Μαυριάς, του πετάει την μπάλα σε καλή θέση, φέρνει την μπάλα, κάνει το πλασέ, η μπάλα στο δοκάρι, έρχεται πίσω το πλασέ, δεύτερη απόκρουση που κάνει ενστικτοδός ο Καλογεράκης, πάει στο, αγγίζει το 3-0 στο 50, η Παναχαϊκή δεν το χάνει όμως. Φαουλ πολλά μέτρα βέβαια μακριά από την εστία της Παναχαϊκής, αλλά φαίνεται τον κόσμο μέσα εκεί στην περιοχή, γέμισμα, χάνει την μπάλα, το πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα, 2-1 ο Εργοτέλης. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει σημαίακι από τον επόπτη. Όλοι οι παίκτες του Εργοτέλη πάνε στον επόπτη. Για να δούμε εδώ λοιπόν το φάουλ από τον Τσέλιο. Υπάρχει ένα σώμα μπροστά παίκτης του Εργοτέλη. Καθαρά είναι σωστή η απόφαση και όταν φτάνει η μπάλα στον Μαζουλουξή που τη σπρώχνει στα δίχτυα, υπάρχει συμπαίκτης του που συμμετέχει στη φάση. Μπορείτε να δώσετε ένα μήνυμα στον κόσμο της Παναχαϊκής? Θέλουμε όλο τον κόσμο δίπλα μας και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια για το καλό της ομάδας και να πάμε την Παναχαϊκή που της αρμόζει.